Συνήθως εγώ αποφεύγω να μιλάω. Αλλά επειδή ανέλησε ιστορικά η μέρα πέρα, να την ευχαριστώ όπως θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον κύριο Πετρίδη, με τον οποίο γνωριζόμαστε και είχαμε συζητήσει για τα κατευθυντικά πριν ακόμα ξεκινήσει το πρόγραμμα που μπορούμε να πούμε. Για την ιστορία, το καταλαβητικό πάρκο για τα σήματα ξεκίνησαν τα παιδιά που ήταν εδώ. Όταν με επισκέφτηκαν στο γραφείο και κάναμε μια συνάντηση και με τον Δήμαρχο του Λιβανίτσα και μας έκαναν μια παρουσίαση των ευρημάτων που υπάρχουν στην περιοχή μας. Και με παρότριναν το να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ιδέα, ώστε κάποια στιγμή να μπορεί στα σήματα να ενεργοποιηθεί το καταλητικό πάρκο. Τολμώ να πω ότι περάσαν χρόνια. Και περάσαν χρόνια γιατί δυστυχώς όταν παλεύει με την γραφειοκρατία και με το δημόσιο και δει με τέτοιες, στοχεύσεις, όπου η νομοθεσία μεταβάλλεται ανά μήνα, μπορώ να πω, δεν τυχαίο ότι τελευταία μεταβλήθηκε για το τι, πώς πρέπει να καταθέτεις τις εγκρίσεις για τις διάφορες φορείς τις εγκρίσεις ότι πια τις θέλουν ηλεκτρονικά τώρα τη νύχτα και αυτό κατευθείαν έφερε μια καθυστέρηση 15 ετών για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε ας πούμε τους περιβαλλοντικούς όρους του λεφτά που παίρνουμε. Με αυτά τα παιδιά λοιπόν συζητήσαμε για το καταμετικό και κάναμε την πρώτη επαφή με την κυρία Καλογιάννη που ήταν περιφερειάρχης τότε χωρική στα Γιάννενα και διαχειριζόμενα τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά σε έντονες συζητήσεις για το τι το θέλετε, τι το κάνατε κλπ. Και τότε πάθηκε η ιδέα ότι ναι, όντως θα προχωρήσουμε. Και ήταν παρουσία για τον κύριο Ιωάννη, του αντιπεριφερειάρχη από την Πρέβεζα, ο οποίος ζήτησε και αυτό να κάνει ένα στην πάρκα. Και στη συνέχεια τώρα, μελετάτε και τις Πρέβεζες. Πραγματικά η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αν θα σας δείξω το φάκελο που έχω στο γραφείο με τα mail που είπε ο κύριος Πετρίδης για το πού βρισκόμαστε και τι εγκρίσεις χρειάζεται, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι να κάνω. Σχεδόν είναι ακόμα μία λίγα ενημέρωση. Ξεπεράσαμε κάποια πράγματα. Αρκεί να σας πω ότι είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα της τάξης του ενός χρόνου με την κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου της Κουμάνιτσας. Η οποία η Επιτροπή δεν συνεδρίαζε, γιατί η τότε διευθύντρια και μετά να μ' αρέσει να τα λέω με το όνομά του, δεν ήθελε το καταπληκτικό στα σύμβατα και την έτσι τη μπήκε στο μυαλό του. Μέχρι που είχα ανταλλάξει κουβέντες σκληρές, πέρασε στην Επιτροπή και μάλιστα έμαθα ότι δεν το πέραγε στην Επιτροπή από ένα μέλος της Επιτροπής που συμμετείχε σε μια εκδήλωση με τους ιχθυοκαλλιεργητές στην Ισπανία. Έτσι έμαθα, εντάξει, δεν το ξανακάνει. Και ακόμα θα ήταν εκεί. Ξεπεράστηκε αυτό ο σκόπο. Μετά είχαμε το πρόβλημα με την εναλίωση. Όπου ο κύριο Δεχνόμενο μα έβαζε όλο πίσω. Με τον κύριο Θεοχάρη μου κάναμε κάθε μέρα. Μα έπαιρνε πίσω, πίσω. Και εγώ δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω την κυρία Μενγκόη. Όταν τη βρήκαμε στο Σούλι, τη είπα σε παρακαλώ, λοιπόν, το και το. Και μπροστά μου πήρε τηλέφωνο και του είπα: αφήνει όλα τα άλλα προγράμματα που έχει και έρχεσαι στα σύμβατα. Δεν είχε τσάπα, δεν τα ζημίω, έτσι ναι. Έτσι δεν είναι. Τέλο πάντων, φτάσαμε σε ένα σημείο τέλο πάντων πια που έχουμε φτάσει στο παραπέρα. Εγώ θεωρώ ότι ένα καταπληκτικό πάρκο στην περιοχή θα αλλάξει τελείω τη στρατηγική του τουρισμού στα σύνορα. Θα απευθυνθεί σε μια άλλη ποιότητα και επίπεδου τουρισμού. Βέβαια τα περισσότερα θα τα αναπτύξει ο κύριος Πετρίδης. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες γιατί δεν είμαι ειδικός. Όμως απλά ήθελα να κάνω αυτή την ιστορική αναφορά για να, έτσι, για να ξέρετε και επειδή καταγράφετε, να ξέρει και ο κόσμος το πώς ξεκίνησε κάτι, πώς προχώρησε και πώς επιτέλους. Γιατί ο πρόεδρος με κοιτάει, είχαμε πριν κάτι χρόνια πει εδώ ότι προχωράμε το καταδυτικό. Και όταν μίλαγα προχθές μαζί του, μα είπαν μπα. Μην νομίζαμε ότι ήταν ρουκέτα. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Επιτέλους έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, δήμαρχε, πιστεύω καλώς εχόντων των πραγμάτων, δεν νομίζω για φέτος, αλλά για τον χρόνο, να υπάρξει λειτουργία. Ίσως και χωρίς να γίνει με πρόγραμμα, στη συνεργασία με την Νίκολα, να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο, γιατί ουσιαστικά αυτό που διάβαζα και στην αρχική μελέτη, το κόστος κατασκευής του ακούγεται 47.000.
δεν είναι ανεπίτρεπτα ποσά. Μπορεί να ανέβει και λίγο παραπάνω από τις νέες τιμές, αλλά η Αθηνική μετά 47.000 πήγε, έτσι δεν είναι. Πήγε 72, πολύ αθηνική. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από μένα.